Γεια σας, γεια σας. Σήμερα θα φτιάξουμε σπανακόπιτα. Σπανακόπιτα όμως εύκολη, με σπανάκι κατεψυγμένο, όχι φρέσκο, φύλλο χωριάτικο έτοιμο. Είναι μια συνταγή στην οποία αν περιμένετε κάποιους ανθρώπους ξαφνικά, θα σας βγάλει ασπροπρόσωπους. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή. Έχουμε μια κατσαρόλα στην οποία ανοίγουμε το μάτι. Θα βάλουμε ένα ποτηράκι του κρασιού λάδι. Ένα μεγάλο κρεμμύδι, κομμένο σε κυβάκια. Θα πάρουμε και φρέσκα κρεμμυδάκια. Εγώ όπως βλέπετε έχω βάλει 4-5. Του πάει πάρα πολύ το κρεμμύδι, οπότε μπορείτε να το βάλετε όσο κρεμμυδάκι θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και θα αφήσουμε τώρα αυτά τα υλικά να τσιγαριστούν λιγάκι. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Θέλουμε να τσιγαριστούν λίγο αυτά τα υλικά για να βγάλουν τα αρώματά τους. Και θα πάρουμε τώρα μία συσκευασία πανάκι, όπως είναι κατεψυγμένο. Και θα τα ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα. Θα σκεπάζουμε λιγάκι για να αρχίσει να λιώνει το σπανάκι και σε λιγάκι θα συνεχίσουμε. Αφού το αφήσαμε 2-3 λεπτά για να φύγει πολύ η ψήξη, θα το ανακατέψουμε λιγάκι. Προσέξτε τώρα να σας πω, σε καμία περίπτωση δεν θα βάλετε νερό. Θα σκεπάσετε με το καπάκι και θα αφήσετε το ήδη υπάρχον νερό που υπάρχει στο σπανάκι να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, τη δουλειά του. Σε αντίθεση με πολλές νοικοκυρές που βάζουν τραχανά, βάζουν σιμιγδάλι, βάζουν ρύζι, εγώ δεν βάζω τίποτα. Εντάξει. Όμως προϋποθέτει να μην βάλουμε υγρά. Το αφήνουμε. Θα ρίξουμε τώρα και λίγο αλατάκι, μην το παρακάνετε με το αλάτι, γιατί έχουμε να βάλουμε και φέτα μέσα η οποία θα είναι λίγο αλμυρή, πιπεράκι και ανακατεύουμε. Αφήνουμε να πιει τώρα όλα τα υγρά για να συνεχίσουμε. Η συνταγή είναι πάρα πολύ εύκολη έτσι όπως σας τη δίνω, να την φτιάξετε όλοι και όλες. Το φύλλο έτοιμο, οπότε δεν θα χρειαστείτε να ανοίξετε φύλλο. Μια χαρά, έτσι. Λοιπόν, τα αφήνουμε να πιει το νεράκι το όλο και συνεχίζουμε. Όταν ακούσετε αυτόν τον ήχο που αρχίζει και τσιγαρίζεται, θα το κρατήσετε ένα λεπτό ακόμα ανακατεύοντας συνέχεια για να μην σας κολλήσει. Βλέπετε, δεν έχει καθόλου υγρά. Τα ήπιε όλα
Οπότε τι θα κάνουμε τώρα, κλείνουμε το μάτι μας και μεταφέρουμε τη γέμισή μας σε ένα άλλο μπολ για να μπορέσει να κρυώσει. Εφόσον λοιπόν το έχουμε μεταφέρει σε ένα μπολ, βλέπετε δεν έχει καθόλου υγρά, θα το αφήσετε 5-10 λεπτά λιγάκι να ψιλοκρυώσει και θα συνεχίσουμε σε λιγάκι. Πάμε να φτιάξουμε τώρα τη σκανδοκόπιτά μας. Έχουμε ένα ταψί 35x30, έτσι, ή 37, μπορείτε να το κάνετε σε λίγο μεγαλύτερο, σε λίγο μικρότερο, δεν έχετε πρόβλημα. Στάζετε λίγο λαδάκι στο ταψί σας. Παίρνουμε ένα φύλλο χωριάτικο, εντάξει. Και παίρνουμε τα φύλλα τα οποία μπορεί να έχουν σπάσει. Τα βάζουμε από την κάτω μεριά. Εμένα το πρώτο φύλλο μου έχει σπάσει, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Θα το βάλουμε στην κάτω μεριά και δεν θα έχουμε θέμα κανένα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να μου βάζετε λαδάκι στο φύλλο σας. Λοιπόν, και πάμε τώρα να φτιάξουμε τα υπόλοιπα. Όπως βλέπετε, κάνω μία φωλιά για να μπορέσει να μπει μέσα το σπανάκι μας. Έτσι, όμως σε κάθε φορά που κάνουμε τη φωλιά βάζουμε και λαδάκι. Εντάξει. Θα βάλουμε ένα φύλλο ακόμα. Το φύλλο που χρησιμοποιώ εγώ είναι πάντα φρέσκο, δεν παίρνω κατεψυγμένο φύλλο. Θα πάρουμε τώρα λίγη από τη γέμισή μας, θα βάλουμε λαδάκι πρώτα. Θα πάρουμε λίγη από τη γέμισή μας. Όπως βλέπετε, το παίρνω με πυρούνι και δεν το ρίχνω μέσα με τέτοιο, γιατί σε περίπτωση που υπάρχουν έστω και λίγα ζουνάκια, να μπορέσουμε να μην τα βάλουμε, δεν τα θέλουμε καθόλου, δεν χρειάζονται. Με τη γέμιση ίσα ίσα θα μου το βάλετε, γιατί θα βάλουμε άλλη μια σειρά. Παίρνουμε τυράκι φέτα μισό κιλό και κόβεται κομμάτια να είναι λίγο χοντρά, να μπορεί να τα βρίσκει ο άλλος. Έτσι, εννοείται ότι μπορείτε να βάλετε λιγότερο ή μπορείτε να βάλετε και περισσότερο φέτα. Αυτό είναι στη δική σας την κρίση. Εγώ πάντα υπερβολικός, βάζω λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Λοιπόν, κλείνουμε με το ίδιο φύλλο που έχουμε, όπως είδατε το είχα βάλει στην άκρη, οπότε κλείνουμε το ίδιο φύλλο, του βάζω λαδάκι . Συνεχίζω, κλείνω και από αυτή τη μεριά. Λαδάκι, μην μου το ξεχνάτε, σπανακόπιτα είναι λαδερό φαγητό, έτσι. Λοιπόν, τώρα θα ρίξουμε όλη την υπόλοιπη γέμισή μας, όμως σας είπα, δεν θα το ρίξετε όλο μέσα στο δοκί, εμένα δεν έχει ζουμί, βλέπετε, δεν κρατάει ζουμί, όμως εσείς για καλό και για κακό, εάν φοβάστε ότι μπορεί να σας έχει μείνει ζουμάκι μέσα, πυρουνιά,
και όλα θα πάνε καλά. Δεν θα έχετε κανένα μα κανένα πρόβλημα. Βλέπετε, εμένα είναι στεγνό το λίγμα, δεν έχει ζουμί. Οπότε δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα, ρε παιδιά. Γιατί να βάζουμε σε μυγδάλι, ξέρετε, είναι που είναι βάρη το, πώς το λέμε, το σπανάκι. Βάζοντας όλα λοιπόν αυτά τα υλικά, τραχανά, είτε σε μυγδάλι, είτε το οτιδήποτε, ναι, μεν γίνεται νόστιμο, όμως γίνεται βαρύ για το στομάχι. Μετά πέφτει σαν βαρύδι. Έτσι. Κόβουμε φετούλα. Εμένα μου αρέσει να την ευρίσκω στη σπανακόπιτα τη φέτα. Εννοείται ότι μπορεί, αν δεν βάλετε φέτα, μπορείτε να το κάνετε, γίνεται και χελινιστή η εκδοχή, έτσι. Σκεπάζουμε με το φύλλο αυτό το λιγάκι που είχαμε και τώρα πλέον μοιράζουμε τα φύλλα μας. Βάζοντας πάντα λαδάκι. Έτσι κι αλλιώς τα χωριάτικα τα φύλλα, οι περισσότερες κυρίες, είμαι σίγουρος ότι έχετε αγοράσει, ξέρετε ότι είναι ή 5 ή 6, δεν βάζουν πολλά φύλλα. Έτσι, είναι για μία τυρόπιτα, για μία τυρόπιτα, για μία σπανακόπιτα, για μία πίτα γενικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε, βάζουμε λαδάκι και από πάνω. Έτσι, πιο πολύ στις άκρες, γιατί θέλουμε τις άκρες να τις κατεβάσουμε κάτω. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας σε 180 αντιστάσεις. Θα πιάσουμε να κόψουμε τη σπανακόπιτά μας. Και θα την ψήσουμε περίπου για μία ώρα στους 180 με 200 βαθμούς. Θα δείτε, θα πάρει ένα πολύ πολύ ωραίο χρώμα. Εντάξει. Όπως σας είπα, μία ωρίτσα ακριβώς. Ακούγεται. Ακόμα βράζει. Λοιπόν, να κρυώσει λιγάκι για να μπορέσουμε να την κόψουμε. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας για να παίρνετε πρώτοι ενημερώσεις ότι ανεβάσαμε βίντεο. Τη συνταγή θα την βάλω στο www.μαγειρικές-απολαύσεις.gr. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Μια μεγάλη παρέα σας περιμένει εκεί. Λοιπόν, να είστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!